κοιτούσαν την Ελένη Μενεγάκη όσοι βρέθηκαν σε γνωστό εμπορικό κέντρο των Βόρειων Προαστίων την Τρίτη το πρωί. Η παρουσιάστρια καυγάδισε με φωτορεπόρτερ, ο οποίος περιγράφει στο Star το επεισόδιο. Την Τρίτη ειδοποιήθηκα ότι έχει πάει η Ελένη Μενεγάκη και πήγα να τη βγάλω φωτογραφία. Αυτή εκμεταλλευόμενη ότι υπήρχαν απεργία στα μέσα ενημέρωσης, είχε παρακάνει τα ψώνια της μαζί με τον οδηγό της. Βλέπετε τις ημέρες που θέλει να φωτογραφηθεί με ψώνια στο χέρι, δεν παίρνει τον οδηγό μαζί, ούτε μπαίνει σε οποιοδήποτε μαγαζί. Εξού και το σύστριγγλο με το φωτορεπόρτερ. Όταν πήγα να τη φωτογραφήσω, αυτή αρνήθηκε να γυρίσει να με κοιτάξει και ήταν εκνευρισμένη. Κάνει όχι, όχι με τα ψώνια. Και της κάνω εγώ και τότε χωρίς τα ψώνια. Εντάξει, πέρασε, μου έκανε και ο οδηγός κάποιο σήμα το οποίο δεν μου επέτρεπε να τη φωτογραφήσω. Δηλαδή κάποια χειρονομία. Κάποια χειρονομία και μου είπε μη βγάζεις. Γιατί ο οδηγός, εκτός από χρέη bodyguard, κάνει και τον αχθοφόρο. Πώς να σηκώσει μόνη η Ελένη τις σακούλες. Πώς δείτε τις φωτογραφίες που δημοσιεύει το VIP News, είναι φανερός εκνευρισμός της. Κρύφτηκε και πέρασε. Μου είπε κάτι, μου μίλησε λίγο άσχημα. Φορά την εβδομάδα θα τη συναντήσουμε στο εμπορικό κέντρο. Το λιγότερο. Τις Τρίτες δεν είναι ψυχολογικά προετοιμασμένη για δημοσιότητα. Την έχω φωτογραφίσει πολλές φορές, είναι χαρούμενη, ευδιάθετη. Δεν την έχω πετύχει ποτέ σε τέτοια στιγμή. Αυτό μου κάνει εντύπωση. Ακόμα και όταν είναι με τον Ματέο, πάντα χαρούμενη βγαίνει. Όταν είναι με τον Ματέο Παντζόπουλο, έχει μαζί τον οδηγό τη. Όχι, δεν τον έχει. Στην αρχή ο Ματέο Παντζόπουλο είχε πρόβλημα με του φωτογράφου. Τώρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Διευκολύνει και αυτό στη δουλειά μα. Τι, ψωνίζει και ο Ματέο από στάνταρ μαγαζιά. Μπράβο, άργησε να μπει στο παιχνίδι, αλλά επέλεξε να παίξει σεντερφόρ. Στιγμές αγωνίας ζει η Ορθούλα Παπαδάκου, καθώς ακόμη δεν ξέρει.